Είναι η στιγμή που ο αεροσκάφη F-16 από την 115 πτέρυγα μάχη σε σχηματισμό με το ακροβατικό σμήνος Red Arouse της RAF πετούν πάνω από το ιστορικό αεροδρόμιο του Μάλεμε στα Χανιά, όπου έπεσε η αυλαία των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων για τα 80 χρόνια από τη μεγαλύτερη και ένδοξη μάχη της Κρήτης. Οι εικόνες με τα κόκκινα βέλη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Μεγάλης Βρετανίας να σχίζουν τον ουρανό των Χανίων εντυπωσίαζαν μικρούς και μεγάλους που βρέθηκαν χθες το απόγευμα στο Μάλεμε. Μετά το σμήνος των αεροσκαφών με τις εντυπωσιακές πτήσεις, στο αεροδρόμιο του Μάλεμε έγινε συμβολική πτώση αλεξιπτωτιστών, αλλά και επίδειξη αεροσκάφους F-16 της ομάδας ZEVS με χειριστή τον επισμηναγό Χριστόδουλο Γιακουμίου. Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας η ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και πάροχο ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Η Ελλάδα, όπως και πριν από 80 χρόνια, έτσι και σήμερα, αποτελεί έναν αξιόπιστο και ισχυρό σύμμαχο σε ευρωπαϊκό και ανατολικό επίπεδο, που σέβεται απόλυτα τις αξίες ελευθερίας και δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και αποφασιστικά οποιαδήποτε απειλή, από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Εν έτη 2021, μια πανδημία ήρθε να μας θυμίσει ότι επιδεικτικά ξεχάσαμε τη σημασία της ζωής και της ελευθερίας. Ανεπίτρεπτο την ίδια εποχή να αναβιώνουν ναζιστικά μορφώματα. Αδιανόητο να υπάρχουν ακόμα και σήμερα άνθρωποι που επιθυμούν τους ίδιους ολέθρους. Χρέος όλων μας να διδαχθούμε από την ιστορία μας. Νωρίτερα τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, ενώ έγιναν και τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων της Μάχης της Κρήτης από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ο λαός και τα ξένα αδέρφια μας έβαψαν με τα αίμα τους στο χώμα της κριτικής γης υπερασπιζόμενοι υπανανθρώπινες αξίες που οφείλουμε πάντα να προστατεύουμε. Για να μην πάνε χαμένες οι θυσίες τους αυτόν τον αγώνα, για να μην επιτρέψουμε ποτέ να ξαναγεννηθεί από τις άκρες του ο φασισμός, θα πρέπει η μνήμη τους να μένει ζωντανή. Σήμερα που η ειρήνη, η ελευθερία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια παραμένουν πολύτιμες αλλά και έφραστες αξίες. Η μάχη της Κρήτης αποδεικνύει περίπλανα πως εκείνος ο μεγαλειώδης αγώνας οικοδόμησε πανανθρώπινες αξίες πάνω στα ερήπια του πολέμου και έδωσε ελπίδα στον άνθρωπο. Ο χώρος που βρισκόμαστε, το ιστορικό αεροδρόμιο του Μάλεμε, άμεσα συνυφασμένο με τα γεγονότα της μάχης, ένας χώρος που πρέπει η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, Α και Β βαθμού, να τον αντιμετωπίσει με τη δέουσα προσοχή και αναγνώριση. Ωστόσο, θεωρούμε ότι χρειάζεται περαιτέρω η ανάδειξη της ιστορικότητας του αεροδρομίου.